δικηγόρος, τους οποίους και εκπροσωπώ, έχει ένα εισόδημα 20.000 ευρώ, υπό το σημερινό καθεστώς. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το άθροισμα της φορολόγησης και της ασφαλιστικής φοράς οδηγεί στο ποσό των 10.839 ευρώ, δηλαδή αφαιρείται το 54,19% του εισοδήματός του. Με το προσχέδιο, με τις επιβαρύνσεις του προσχεδίου, αυτό γίνεται 13.800, πηγαίνουμε στο 69%. Χωρίς να λάβω υπόψη μου την προκαταβολή φόρου που είναι 75% και σε λίγο 100%. Χωρίς να λάβω υπόψη μου τον έμφυα. Χωρίς να λάβω υπόψη μου ότι ενδεχομένως ο πολίτης δικηγόρος θα έχει λάβει ένα δάνειο στεγαστικό και θα έχει κάποιες πάγιες υποχρεώσεις. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Προσέξτε δε, με αυτό το σχέδιο και ο Ντάισελμπλουμ είπε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Αυτό θα επιστρέψει επιταχύρω τροποποιημένο. Επίσης θα ήθελα να θέσω το εξής. Ένας δικηγόρος που έχει καθαρό εισόδημα 30.000 ευρώ σήμερα επιβαρύνεται με 12.039. Με το δικό σας προσχέδιο πηγαίνει στις 17.246. Αυτή είναι η αριθμή του προσχεδίου και θέλω να ρωτήσω εάν επ' αυτών προτίθεστε να κάνετε αλλαγές. Διότι πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια, τα οποία μέχρι τώρα δεν προτίθεστε να τα συζητήσετε, όχι να τα αλλάξετε. Και καταλήγω, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, έχετε δει ότι επιβάλλετε να λάβετε κίνητρα για όσους συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προκειμένου να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών δικηγόρων που είναι ζωντανή στο επάγγελμα, υπερβαίνει το εισόδημά τους αυτό της συντάξεως και αν η εισφοροδοτική επιβάρυνση είναι τέτοια που θα υπερβεί η σύνταξη τα χρήματα τα οποία έχουν ως μηνιαίο εισόδημα και ετήσιο εισόδημα, θα οδηγηθούν στην έξοδο. Έτσι λοιπόν θα αποκτήσετε μια ομάδα επαγγελματιών που μολονότι έχουν την πρόθεση να μείνουν στο επάγγελμα, να φορολογούνται και να καταβάλουν εισφορά, θα μπουν στο περιθώριο. Έναντι εκείνης της ομάδας που εσείς ισχυρίζεστε ότι είναι ανήμποροι, εντός εισαγωγικών δεν είναι δική μου η διατύπωση, και χρειάζονται τη δική σας ενίσχυση για να παραμείνουν στον κλάδο, που και αυτό δεν είναι αληθές. Δεύτερον, θα θεσπίσετε ανισφορολόγητο όριο για τους χαμηλοεισοδηματίες. Και τρίτον, βλέπετε σωρευτική θέσπιση ανωτάτου ορίου, δηλαδή πλαφών ασφαλιστικής και φορολογικής υποχρέωσης του ελεύθερου επαγγελματία. Διότι θα φτάσετε στο σημείο να έχετε έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει το ελάττωμα να είναι πετυχημένος, να έχει επιδοκιμαστεί κοινωνικά και επαγγελματικά, να εισπράττει ετησίως 60.000 ευρώ και να υπερβαίνει το 35 ή το 40.000 η πρόσθεση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά, εάν δεν τα έχετε δει, νομίζω ότι είναι. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Αλεξανδρή, ήδη γνωρίζετε ότι η σκέψη μας και η προσπάθειά μας, την οποία θα κάνουμε μαζί, ελπίζω, πιο ουσιαστικά, είναι να βάλουμε έτσι τους κανόνες, ώστε να μην προκύπτουν μεγάλες επιβαρύνσεις σε σχέση, πολύ μεγάλες και τις βάσταχτες εννοώ, γιατί οι μεγαλύτερες μπορούν να προκύψουν και θα προκύψουν σε κάποιες κατηγορίες εισοδημάτων. Αλλά όχι τέτοιες που να δημιουργούν ένα τέτοιο αποτέλεσμα όπως εσείς λέτε και περιγράφετε. Το να συνδέουμε την εισφορά με τη φορολογία είναι, νομίζω, άτοπο, διότι η εισφορά για τη σύνταξη είναι εισόδημα το οποίο αποθησαυρίζεις στο σεντούκι της ζωής σου για να πάρεις σύνταξη στη συνέχεια όταν θα είσαι εκτός εργασιακής απασχόλησης. Επομένως, ο φόρος είναι διαφορετικό για να κάνουμε ένα ουσιαστικό πράγμα. Διάλογο. Επειδή το τι σύνταξη θα πάρεις υπό τις παρούσες συνθήκες του προσχεδίου είναι μέλλον και απολύτως αβέβαιο, το απολύτως βέβαιο ότι υποχρεούσε σε καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς και είσαι υποχρεωμένος επίσης να καταβάλεις και τη φορολογική σου υποχρέωση. Συνεπώς καταβάλεις, εκταμιεύεις την παρούσα φάση, χωρίς να είναι βέβαιο, ούτε συγκεκριμένο, ούτε κατά προσέγγιση το τι τελικό θα πάρεις. Θα έπρεπε λοιπόν σε αυτή τη φάση, που πιστεύετε ότι είναι όριμη η συζήτηση και κάνετε ένα δημόσιο διάλογο, να ξέρουμε συγκεκριμένα, θα υπάρξει κόφτης, θα προστίθετε δηλαδή. Το έχουμε πει αυτό. Θα βρούμε τον τρόπο. Εγώ έχω την άποψη. Μήπως θα έπρεπε να τον βρούμε τον ορισμό αυτό, αυτή η εξίσωση, μήπως θα έπρεπε να είναι πλέον δεδομένη, μην ψαρεύουμε στα θολά νερά άλλο. Έχετε δει ότι υπάρχει μια κινητοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε πλέον συγκεκριμένοι. Το ρωτώ για να διευκολύνω το διάλογο. Δεν έχετε καταλήξει σε αυτές τις ποσοτικοποιήσεις. Κύριε Αλεξανδρή, ξέρετε και το έχουμε πει
σε όλους όσους συζητάμε μέχρι τώρα ότι τα μοντέλα που εξετάζουμε είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζουμε μια πραγματική δυνατότητα καταβολής εισφορών. Δεν έχουμε τη λογική ότι πρέπει να ανεβάσουμε τις εισφορές σε ύψος τέτοιο που δεν μπορεί κανείς να τις καταβάλει. Πρέπει να πάρουμε πραγματικά μέτρα και νομίζω ότι αυτό το πετυχαίνουμε οπωσδήποτε και το δέχεστε όλοι, γιατί έχει μετρηθεί ότι στα χαμηλά εισοδήματα καθίσταται εφικτή η διατήρηση των χαμηλό αμοιβόμενων ή εκείνων που έχουν χαμηλές εισπράξεις εισοδημάτων να μπορούν να καταβάλουν, την εισφορά σε σχέση με τα καθαρά έσοδα που διαμορφώνουν. Αυτό ήταν ένα παλιό αίτημα εκείνων που είναι στην καθημερινή πειράκτωση της αγοράς έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπενθυμίζω ότι όταν τον μήνα Οκτώβριο καταργήθηκε η διάταξη που έδινε τη δυνατότητα στους μηχανικούς να επιλέγουν και στους δικηγόρους και στους γιατρούς να επιλέγουν κατώτερες ασφαλιστικές κλίμακες για να πληρώσουν λιγότερα. Εγώ ήμουν εκείνος στη Βουλή που είπα και αποδέχτηκα αιτήματα των βουλευτών από όλες τις πτέρυγες αυτών των επαγγελματικών δραστηριοτήτων να συνδέσουμε την εισφορά με το εισόδημα ώστε να μην έχουν μεγάλες επιβαρύνσεις. Εσείς την καταργήσατε τη διάταξη αυτή όμως. Εντάξει, το ξέρω και το είπα και θα σας πω. Και ήταν μια επιτυχής ρύθμιση αυτή που είχατε κάνει. Ναι, κύριε Αλεξάνδρου. Εισέφερε και στο Ταμείο και διευκόλυνε τους δικηγόρους και τους μηχανικούς που είχαν εισφοροδοτικό πρόβλημα να εισφέρουν κατά τη δύναμή τους. Αυτό λοιπόν το κάνουμε και είπα στη Βουλή εκείνη την ημέρα θα το κάνουμε. Το ξέρει και ο πρόεδρος του Τεχνικού Υπομελητηρίου, αλλά το ξέρει και ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου, που του είπα εκείνη τη στιγμή ότι θα περάσουμε διάταξη στο νέο ασφαλιστικό με τη μετερήφθη, ώστε να συνδέσουμε την εισφορά με το εισόδημα και το κάνουμε. Και εκεί πραγματικά είναι ευεργετικές οι επιδράσεις και πολύ περισσότερο στους νέους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην απασχόληση στα ελεύθερα επαγγελματά, είτε είναι μαγαζί, είτε είναι γιατρός, είτε είναι μηχανικός, είτε δικηγόρος, να έχει για 5 χρόνια τη χαμηλότατη η εισφορά που είναι περίπου 65 ευρώ για τη σύνταξη για τα πρώτα 2 χρόνια και για τα επόμενα, για τα πρώτα 3 χρόνια και για τα επόμενα, μάλλον για τα 2 πρώτα χρόνια και τα επόμενα 3 χρόνια θα υπολογίζεται 14% πάνω στο χαμηλότατο και κάτω από το 586, στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 468 ευρώ. Άρα έχουμε πάρει εκείνες τις πρόνοιες για να δημιουργήσουμε ένα προσιτό για τους ασφαλισμένους σύστημα, διότι από αυτό δείτε σε τι στοχεύουμε. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε να γίνουμε λίγο ουσιαστικοί. Να το τελειώσω αυτό. Σας ακούμε στοχεύουμε, πολύ μεγάλη υπομονή, αλλά θέλω να καταλήξω σε κάτι συγκεκριμένο. Το ολοκληρώνω. Έτσι στοχεύουμε να ξαναφέρουμε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συνδέοντας την εισφορά με τα έσοδα, εκείνους που είναι εκτός κοινωνικής ασφάλισης. Κάπου 300.000 άτομα επαγγελματοβιοτέχνες δεν είναι ασφαλισμένοι και δεν καταβάλουν εισφορά στον ΟΑΕ. Έχουμε ένα τεράστιο πλήθος μηχανικών που δεν μπορούν να πληρώσουν εισφορές στο ταμείο, στο ΤΣΜΕΔΕ. Το ξέρετε και ακόμα και οι γιατροί έχουν τέτοιο θέμα. Πολύ περισσότερο από τους δικηγόρους έχουν οι μηχανικοί, αλλά και οι δικηγόροι, ένα πολύ μεγάλο μέρος δεν μπορούν να πληρώσουν εισφορές. Συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο, θα πετύχουμε να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση σε αυτό και να έχουμε και τους ανθρώπους ασφαλισμένους. Το ερώτημά μου για να καταλήξω άλλα... και να μην κάνω κατάχρηση φιλοξενίας είναι το εξής. Σας έφερα το παράδειγμα ενός δικηγόρου που έχει εισόδημα καθαρό 20.000 ευρώ. Φορολογία και ασφαλιστική εισφορά. Καθαρό. 14.000. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιο περιθώριο επιβίωσης έχει αν από τις 20.000 που έχει καθαρό εισόδημα αφαιρούνται οι 14.000 μόνο για φορολογία και για ασφαλιστική εισφορά χωρίς την προκαταβολή φόρου του 100% και τον έμφυα που πιθανότατα ή ενδεχομένως θα έχει. Ρωτώ λοιπόν, πώς ελέγχεται και πώς ρυθμίζεται την αδυναμία ασφαλιστικής εισφοράς του δικηγόρου που έχει εισόδημα 20.000 ευρώ και έχει αυτή την αδυναμία που σας περιέγραψα από την πίεση που του ασκείται. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κατσινικολάου. Μιλάτε για καθαρό εισόδημα, επομένως το καθαρό εισόδημα θα δούμε πώς προσδιορίζεται. Μέσα εκεί είναι και οι δαπάνες, όλες οι δαπάνες διαβίωσης σύμφωνα με το... φόρος και ασφαλιστική επομένως, εισφορά καταβάλλεται. Αυτό πάντως είναι το πρώτο. Και θα σας πω δεν είναι πλασματικά τα μέτρα. Και θα σας πω επίσης ότι μένει να δούμε και να προσδιορίσουμε από κοινού με λογικό και δίκαιο τρόπο ώστε να βγαίνει και το σύστημα, διότι το έλλειμμα του Ταμείου Νομικών
θεριεύει κάθε χρόνο, από χρόνο σε χρόνο. Και δεν είναι μόνο το Ταμείο Νομικών, θεριεύει και το ΤΣΜΕΔΕ από κοντά, για τους μηχανικούς, το ΤΣΑΙ, σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε στέρηση πόρων που έμπαιναν στο σύστημα και έχουν καταργηθεί πλέον. Παρακαλώ, μη μιλάτε χωρίς μικρόφωνα. Επομένως, έχουμε κοινό συμφέρον όλοι. Έχουμε κοινό συμφέρον όλοι να βρούμε εκείνους τους τρόπους τους κατάλληλους για να δημιουργήσουμε ένα ρωμαλαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα μπορεί να αναπτύσσεται. Και έχει μια ευελιξία το σύστημα που λέμε, διότι συνδέει με το ΑΕΠ που θα επιτυχάνουμε στο μέλλον και είναι κοινή υπόθεση όλων των Ελλήνων να το πετύχουμε αυτό, να το συνδέσουμε με τη σύνταξη που θα χορηγούμε. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα επιστρέψω με τον κύριο Λουράντο, τον πρόεδρο των φαρμακοποιών. Και αμέσως μετά θέλω να περάσουμε στους αγρότες, διότι έχουμε πήξει στη γραβάτα, ε. Σας βλέπω ότι...